Τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για 10 συνεχόμενα χρόνια μετά το 2018, όπω ζητάει το Βερολίνο, λέει μένω ευκλήδη ακαλώτο. Η κυβέρνηση δεν αποδέχεται παράλογες απαιτήσει για πρωτογενέ πλεονάσμα 3,5% για 10 χρόνια. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται με του θεσμού. Αφήνει δε το παράθυρο για καθιέρωση πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% 3 ή 5 χρόνια μετά το 2018 όλοι θέλουν να βρεθεί λύση. Θα βρεθεί λύση, νομίζω, και για τα πρωτεγενή πλεονάσματα, ύψος και όμως πρωτογενή πλεονάσματα, το ύψο και πώ θα καλυφθούν. Τι σημαίνουν όμω πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έστω και για δύο χρόνια μετά το τέλο του μνημονίου, το λέει ξεκάθαρα ο εκπρόσωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Προτιμούμε 1,5% πρωτογενέ πλεόνασμα γιατί σημαίνει λιγότερη λιτότητα. Το 3,5% περιλαμβάνει περισσότερη λιτότητα. Αλλά αν αυτό είναι η απόφαση της Αθήνα και τη Ευρώπη, η δουλειά μα είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για να επιτευχθεί. Ο ίδιο ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αποκαλύπτει πω το Ταμείο ζητά σκληρό πακέτο μέτρων ύψου 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την πλευρά του, οι Ευρωπαίοι ζητούν για το 2018 να κλείσει κενό 700 εκατομμυρίων. Πλέον απολύτω σαφέ από τη δική μα μεριά ότι δεν συζητάμε νομοθέτηση επιπλέον μέτρων για μετά τη λήψη του προγράμματο. Η επίτευξη πλεονάσματο 3,5% για μία δεκαετία μετά το 2018 ανήκει στη σφαίρα τη φαντασία. Μα επιβεβαιώσατε την απέτηση για πλεονάσματα 3,5% για πολλά χρόνια. Υπάρχει τέταρτο μνημόνιο ενόψη από ,τι φαίνεται από την απόφαση του Eurogroup. Για να περιοριστεί η απόσταση που χωρίζει η Αθήνα και Δανειστέ, πληροφορίε αναφέρουν πω την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφουν οι εκπρόσωποι των θεσμών. Με τι Βρυξέλλε να θεωρούν πω το Βερολίνο βάζει φρένο στην συμφωνία. Θα μπορούσαμε να την είχαμε ολοκληρώσει μέχρι το τέλο του χρόνου, αλλά η Γερμανία ήταν αμετακίνητοι. Η Ελλάδα έχει κάνει πολλά. Δεν ήμασταν τόσο αυστηροί με τα άλλα προγράμματα. Το Βερολίνο επιμένει. Είμαστε ακόμα στη δεύτερη αξιολόγηση. Χρειάζεται χρόνο, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έχουμε απόφαση για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν τα τέλη του έτου. Θα πάει για τη νέα χρονιά.